Πάμε λοιπόν στην κυρία Σπυράκη. Κυρία Σπυράκη, καλημέρα. Καλημέρα από το Στρασβούργο. Από το Στρασβούργο. Πάτε, ερχόσαστε Στρασβούργο, ξέρετε, συνευριάζετε. Και εδώ έχουμε γίνεται τη κακομοίρα και μια απόφαση προκοπή δεν έχετε πάρει. Όχι εσεί, η Ευρωπαϊκή Κάνετε Ένωση. Κάνετε λάθο. Έγινε πολύ μεγάλη πρόοδο στο κομμάτι του μεταναστευτικού. Και το επισήμανα και χθε στην ομιλία μου, γιατί άνοιξε πια το παράθυρο να αφαιρούνται οι δαπάνε των χωρών που δέχονται μεγάλες μεταναστευτικές ροές από τα στοιχεία του συμφόρου σταθερότητας. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν η Ελλάδα δαπανίσει εθνικά κονδύλια για να υποστηρίξει τους μετανάστες, για να υποστηρίξει τους πρόσφυγες, για να είμαι ακρίβες, τότε αυτό μπορεί να αφαιρεθεί και να μην μετρήσει. Ναι, όμως, κυρία Σπυράκη, η Ελλάδα δεν είναι στο Σύμφωνο Σταθερότητας, είναι σε ειδικό πρόγραμμα. Ναι. Δηλαδή το έλλειμμα το 3% που ισχύει για το Σύμφωνο της Σταθερότητας, το χρέος, δεν ισχύουν για την Ελλάδα, από όσο ξέρω. Εκτός αν μπήκε η Ελλάδα σε αυτό. Το Σύμφωνο Σταθερότητας ισχύει για την Ιταλία, την Ισπανία και άλλες χώρες. Ναι. Ναι. Ακούστε, το Σύμφωνο Σταθερότητας είναι στη συνθήκη. Ναι. Ως εκ τούτου ισχύει για όλους μας. Μάλιστα. Και ως εκ τούτου η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει αυτό το παράθυρο. Εντάξει, τα κατάλαβα. Άκουσε, κυρία Σπυράκη, ένα λεπτό. Αυτό το κατάλαβα. Μπράβο και συγχαρητήρια. Δεν είναι λεφτά όλα. Είναι άνθρωποι. Πάλι είχαμε πνιγμούς, όχι ένα λεπτό, πάλι είχαμε θανάτους, πάλι είχαμε πνιγμούς, πάλι είχαμε ναυάγια. Εμένα αυτά με ενδιαφέρουν, κυρία. Δεν με ενδιαφέρει εμένα τι μου λέτε για το σύνθημα της σταθερότητας. Να πάει να βρει το κράτος να τα πάρει. Εδώ όμως δεν αντιμετωπίζεται το θέμα των ανθρώπων, των μικρών παιδιών, των οικογενειών που μπαίνουν σε μια παλιόβαρκα και τους βυθίζουν στο Αιγαίο, κυρία Σπυράκη. Αυτό πώς το λένε. Ακούστε, κύριε Χατζή. Ακούστε, κύριε Χατζή, υπάρχει ένα θέμα που αφορά την ουσία της πολιτικής. Για πέστε το, αν η Τουρκία, και το λέω πολύ καθαρά, αν η Τουρκία δεν αναλάβει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, αν η Τουρκία δεν κατορθώσει να εντοπίσει εκείνους που ρίχνουν τους ανθρώπους με βάρκες ακριβώς ίδιες, πανομοιότυπες, χωρίς διακριτικά, την άγρια θάλασσα για να πνιγούν με μόνο στόχο να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα βλέπουμε τέτοιου είδους σκηνές κάθε μέρα και το δράμα θα είναι ατέλειωτο. Δεν έχει καθόλου σημασία αν η Ελλάδα θα δεχτεί 50 ή 100 χιλιάδες που δεν τους αντέχει. Έχει σημασία πρώτα και κυρίως και πάνω απ' όλα οι περιοχές γύρω από την Ελλάδα, με πρώτη την Τουρκία, να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση τους δίνει αυτά που ζητάνε. Να κάνω μια ερώτηση. Τους δίνει 3 δισεκατομμύρια, κύριε Χατζή, με συγχωρείτε, παρακαλώ, από τα προενταξιακά κονδύλια, χωρίς να έχουν τώρα σημειώσει καμία σοβαρή πρόοδο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι. Ένα λεπτό. Όμως, ποιος ευρωβουλευτής δικός μας σηκώθηκε να το πει αυτό στο Ευρωκοινοβούλιο, που είπατε τώρα? Το είπα εγώ, κύριε Χατζή. Απλώς δεν παρακολουθείτε. Όχι, δεν παρακολουθώ το Ευρωκοινοβούλιο. Το είπα. Στην μακριά. Γι' αυτό μη μας λιδωρείτε. Ξέρουμε ότι είμαστε μακριά. Αλλά τι σας λιδωρούμε, γιατί τώρα. Μη μου την ανοίγετε τώρα αυτή την κουβέντα, διότι ας πούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταντήσει βιτρίνα μόνο για τα λεφτά. Για τον άνθρωπο δεν ενδιαφέρεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία Σπυράκη. Μόνο αυτό είναι. Κορδίλια, project, κάτι χρυσοκάνθαροι εκεί πέρα που κονομάνε και δεν ξέρω πώς θα παίρνουν το μήνα. Όχι, ναι, όχι. Δεν θα κάνουμε τέτοιου συζήτηση, αλλά θα σας πω κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι, έλα, Μαρία. Οι άνθρωποι που ξεριζώνονται από το σπίτι τους έρχονται στην Ευρώπη. Και η Ευρώπη σηκώνει όλο το βάρος. Με πρώτη την Ελλάδα. Οι πρόσφυγες έρχονται στην Ευρώπη, κύριε Χατζή. Δεν πάνε ούτε στη Ρωσία, ούτε στην Κίνα, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι μακριά, αλλά δεν δέχονται και πρόσφυγες. Να λέμε λοιπόν τα πράγματα που δεν είναι. Μα δεν αντιλέγω σε αυτό που λέτε. Καλό είναι να καταγγέλουμε από μικροφόνου. Τι θα κάνουμε, εσείς τι κάνατε τόσα χρόνια δηλαδή? Βρήκα τη λύση σαν δημοσιογράφος. Τώρα οφείλετε να βρείτε. Βέβαια. Εγώ αυτή είναι η δουλειά μου. Δεν είναι να βρω λύση, δεν είμαι πολιτικός. Δεν με ψήφισε κανένας, κυρία Σπυράκη. Το ίδιο ακριβώς, κύριε Χατζή. Εσάς ψήφισαν. Αλλά επειδή εμένα με ψήφισαν, έχω την ευθύνη να πω στους Έλληνες ότι δεν γίνονται όλα καλά, αλλά γίνεται μια γιγαντιαία προσπάθεια. Και εκεί η Ελλάδα πρέπει να ζητήσει ό,τι της αναλογεί, να περιθάλψει τους ανθρώπους που υποφέρουν και συγχρόνως, κύριε Χατζή, να ξέρει ποιοι μένουν στο σύνορά μας. Μισό λεπτό. Επειδή θα τα βάλω μαζί σας τώρα, θα τα βάλω προσωπικά μαζί σας. Εσείς δεν είστε διορισμένοι ευρωβουλευτής όπως γινόταν παλιά. Ψηφιστήκατε. Ψηφιστήκατε. Ευχαριστώ για αυτό που το θυμίζετε. Ευχαριστώ. Μα δεν μπορούμε να το θυμίσουμε. Πώς να το θυμίσουμε? Δεν σας διόρισε κανένα κόμμα εσάς. Σας έβαλε ένα κόμμα. Πήγατε εκεί, ψηφιστήκατε. Ήρθατε στην κορυφή αυτής της διαδικασίας και ψηφιστήκατε και από ανθρώπους που βρίσκονται στα σύνορα σήμερα. Αυτό θέλω να πω. Αυτό ακριβώς θέλω να πω και εγώ, κύριε Χατζή. Πήγατε εκεί ποτέ, κυρία. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες. Να ξέρουμε ποιοι μπαίνουν στο έδαφος μας
και συγχρόνως να περισσάλψουμε τις οικογένειες που δυστυχούν. Ναι. Αυτό μπορεί να κάνει η πολιτική, κύριε Χατζή. Μάλιστα, και αυτό πρέπει να ναι, όμως, κύριε Σπυράκη, για το θέμα της ασφάλειας των ευρωπαϊκών συνόρων δεν γίνεται τίποτα. Και στην αρχή ο Τάκης Χατζής είπε ότι το πρόβλημα είναι ότι όταν η Ευρώπη αρχίζει και κλείνει τα σύνορά της, τι θα γίνει με την Ελλάδα. Εδώ έχω λοιπόν, μισό λεπτάκι, η Αυστρία ανακοίνωσε μέτρα για την προστασία των συνόρων της με τη Σλοβενία και φτιάχνει φράχτη ασφαλείας. Άρα η πίεση έρχεται σε εμάς. Ποιος θα προστατεύσει τα δικά μας σύνορα λοιπόν μέσα στην Ευρώπη? Ποιος ευρωβουλευτής έχει φωνάξει να πει για τα σύνορα, πέρα από όλα τα άλλα? Ποιος θα έρθει να προστατεύσει τα σύνορα? Δεν το έχει πει, κυρία. Δεν λέω, ρωτάω. Λοιπόν, για να μιλήσουμε με την ουσία των πραγμάτων, υπάρχει τεράστιο θέμα για τη διαδικασία της φύλαξης των συνόρων μας. Και για το λόγο αυτό η Νέα Δημοκρατία έχει τοποθετηθεί, παρακαλώ, υπέρ της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Σώματος Ακτοφυλακής, το οποίο θα υποστηρίξει τη φύλαξη των συνόρων. Είναι δικά μας τα σύνορα, είναι τα ευρωπαϊκά μας σύνορα. Δεν μπορούμε να μοιραστούμε τη διαδικασία της φύλαξης με την Τουρκία, όχι, που δεν πληρεί καμία προϋπόθεση. Ναι. Αυτό είναι και στην Ευρώπη η Τουρκία. Και την ίδια ώρα. Και την ίδια ώρα. Όμως πρέπει να καταλαβαίνετε ότι γείτονα δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Ναι, από εκεί έρχονται οι μεταναστευτικές ροές και οι πρόσφυγες. Και από την ώρα που υπάρχει αυτό, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες. Δεν λύνονται όλα, αλλά η κυβέρνηση πρέπει να τρέξει. Κυρία πρέπει Σπυράκη, να πάρει όλες τις δυνατότητες που της δίνονται, κύριε Χατζή. Κυρία Σπυράκη, θέλω να σας δεσμεύσω, θα γνωρίσουμε την ημερομηνία να έρθετε και στην τηλεοπτική μας εκπομπή, μια Κυριακή, όπου θα κάνουμε μια αποκλειστική συζήτηση για το μεταναστευτικό. Δεν θα ασχοληθούμε με άλλα θέματα, αλλά μόνο με αυτό. Και θα ήθελα να σας δεσμεύσω, οπότε θα βρεθείτε στην Αθήνα, να το κανονίσουμε να έρθετε να ανοίξουμε αυτό το θέμα και με άλλους συναδέλφους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την πρόσκληση. Να ξέρετε ότι δεν είμαι στην Επιτροπή για το Μεταναστευτικό. Δεν έχει σημασία, επειδή είστε ευρωβουλευτής. Είναι η δυνατότητα, να παρέμβω στην Ολομέλεια και παρενέβη στην Ολομέλεια πρώτα απ' όλα ζητώντας αποτύπωση των ποιων μπαίνουν στη χώρα. Στο State of the Union που έκανε ο πρόεδρος Γιούνκερ και εδώ και 2,5 μήνες, όταν ακόμα το πρόβλημα δεν είχε γιγαντωθεί. Αυτό για την ιστορία. Γιατί όπως έχει πολύ καλά είπατε, είμαστε μακριά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.